Το Ιράν συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρεθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση κυρώσεων σε βάρος του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυρώσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων το πάγωμα όλων των περιουσιακών του στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την απαγόρευση οποιασδήποτε συναλλαγής Αμερικανών μαζί του. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με κάποιες χώρες. Συζητάμε προτάσεις οι οποίες μας έγιναν, αλλά όμως δεν ήταν ισορροπημένες. Δεν τις δεχθήκαμε, ούτε τις εγκρίναμε. Θα κερδίσουμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Τα προβλήματα μπορεί να συνεχιστούν για 6 μήνες ή ακόμη και ένα χρόνο. Μπορούμε όμως να τα ξεπεράσουμε. Την ανησυχία του για την υπάρχουσα κατάσταση εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να απόσχουν από οποιαδήποτε πράξη μπορεί να κλιμακώσει την ένταση ακόμη περισσότερο. Το τελευταίο που χρειάζεται όλος ο κόσμος είναι μια αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην παγκόσμια ασφάλεια και οικονομία. Για προσχηματική συμπεριφορά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Έχουμε την εντύπωση ότι ο Ουάσιγκτον ψάχνει ένα πρόσχημα προκειμένου να κλιμακώσει την κατάσταση, συνεχίζοντας την επιθετική ρητορική της απέναντι στο Ιράν, έτσι ώστε να εισέλθουμε σε μια πιο θερμή περίοδο της σύγκρουσης. Φοβούνται τις συνεντεύξεις που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, σχολίασε από την πλευρά του ο Χασάν Ροχανί.